Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη, άλλη μια φορά από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πάμε να γνωρίσουμε τους εξαιρετικούς καλεσμένους που έχουμε κοντά μας και σήμερα. Κοντά μας λοιπόν είναι από τη Νέα Δημοκρατία ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Από την Κύπρο μας, ο κύριος Λουκάς Φουρλάς από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Κύριε Φουρλά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχετε. Και στο Skype, ο καλός φίλος και συνεργάτης της εκπομπής μας, διευθυντής του kpanews.gr, Γιάννης Κουτσομίτης. Γιάννη, καλώς ήρθες. Γεια σας. Πάμε λίγο να δούμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και θα ήθελα λίγο να δούμε σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Εσείς, κύριε Κεφαλογιάννη, το γνωρίζετε καλά αυτό το θέμα. Έχετε υπάρξει και πρόεδρος της Επιτροπής στην προηγούμενη θητεία σας. Γυρίζω από δύο ταξίδια στην Τουρκία. Το ένα στην Άγκυρα. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω και τον υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν. Και το δεύτερο στην Κωνσταντινούπολη, στα Θεοφάνεια, όπου υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες, για να γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Και το κλίμα που διαπίστωσα και στην Άγκυρα, ιδιαίτερα στο σκληρό πυρήνα της κυβέρνησης του κυρίου Ερντογκάν, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, είναι ότι έχει κυλήσει θετικό έτσι, νερό στο αυλάκι των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που βεβαίως είναι και ευρωτουρκικές, μετά τη συνάντηση του Προέδρου Ερντογκάν στην Αθήνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το κλίμα είναι καλό, διότι εμείς είμαστε γείτονες, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους γείτονές μας, άρα αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μια συνεννόηση και ένας διάλογος, ακόμα και εκεί που διαφωνούμε. Είναι μια λογική η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε επίλυση κάποιων θεμάτων. Μακάρι να μπορούσαμε να λύσουμε και το βασικό πυρήνα των προβλημάτων μας. Ο βασικός πυρήνας των προβλημάτων μας ορίζεται στο πώς θα διευθετήσουμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Το Διεθνές Δίκαιο, μετά από 40 χρόνια διαβουλεύσεων και επικυρώσεων στα διάφορα κράτη-μέλη, έχει ουσιαστικά καταστεί και εκτιμένο. Άρα είναι υποχρεωμένες όλες οι χώρες, και αυτές που το έχουν υπογράψει, όπως είναι η Ελλάδα, αλλά και αυτές που δεν το έχουν υπογράψει, όπως είναι η Τουρκία. Είναι θυμικό δίκαιο, οφείλει, όπως και η ίδια η Τουρκία δια του Υπουργού των Εξωτερικών έχει δηλώσει να το εφαρμόσει, να βρούμε έναν τρόπο διευθέτηση αυτού του θέματος με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και των αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και τα γενικά παραδεκτά από τη διεθνή κοινότητα. Νομίζω ότι αυτή είναι η ευχή και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουμε. Το ότι έχουν σταματήσει οι παραβιάσεις ή έχουν μετριαστεί οι παραβιάσεις στο Αιγαίο το τελευταίο διάστημα είναι θετικό. Ότι δεν υπάρχει ένταση και ρητορική όπως υπήρχε το προηγούμενο διάστημα είναι θετικό. Βλέπουμε τώρα και τις τελευταίες μέρες ένα αρνητικό στοιχείο, τον αποβατικό σε εισαγωγικά στόλο της Τουρκίας να κάνει ασκήσεις, βέβαια μέσα χωρικά ύδατα της Τουρκίας και στα λίγα τουρκικά νησιά τα οποία με βάση τη Λοζάνη έχουν παραχωρηθεί στην Τουρκία, στέλνοντας μηνύματα για άλλη μια φορά στην Ελλάδα, είναι κάτι που μας προβληματίζει και πάλι. Κύριε Φουρλά. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Μανώλη ότι όταν υπάρχει καλό κλίμα, έχεις και προσδοκίες για κάτι θετικότερο. Θα εκφράσω όμως και ένα προβληματισμό. Μήπως η Τουρκία αυτή την περίοδο το παίζει καλό παιδί προκειμένου να εξασφαλίσει κάποια πράγματα που θέλει, ενδεχομένως να είναι τα F-35 ή αναβάθμιση των F-16. Μήπως η Τουρκία αυτή την περίοδο είναι καλό παιδί διότι αισθάνεται ότι η Ελλάδα έχει ενδεχομένως πάνω χέρι στα εξοπλιστικά προγράμματα και δεν είναι σε θέση ισχύως. Μήπως η Τουρκία θα αλλάξει στάση αν και πάλι επανέλθει σε θέση ισχύως και πάρει αυτά που ζητάει από την Αμερική που είναι τα αεροπλάνα ή η αναβάθμιση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η Βίζα, η άτυπη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών στις συνεδριάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι καλό το κλίμα και βοηθά. Δεν έχω ακούσει όμως την Τουρκία να αλλάζει θέση στα βασικά ζητήματα. Είτε αφορά το Κυπριακό όπου επιμένει σε λύση δύο κρατών, δεν έχω ακούσει να εγκαταλείπει το όραμα για γαλάζια πατρίδα που σημαίνει επεκτατικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας. Και άκουσα και τον κύριο Ερντογκάν πρόσφατα να λέει μια έκφραση το καζάν-καζάν, δηλαδή το win-win, το οποίο όπως οι Τούρκοι το αντιλαμβάνονται, είναι συνήθως win μόνο για την Τουρκία. Το λέω ως προβληματισμό, με την ελπίδα πάντα ότι κάτι επιτέλους αλλάξει στην τουρκική στάση
που να φέρει κάποια θετικά σημεία, είτε πρόκειται στο Κυπριακό, όπου επίκυνται και κάποιες συνομιλίες. Έχει οριστεί απεσταλμένη από τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, η οποία θα είναι ήδη στην περιοχή το επόμενο διάστημα για να διερευνήσει αν υπάρχει προοπτική για το διάλογο. Οι παραβιάσεις στο Αιγαίο, όπως έχει πει και ο Μανώλης, έχουν περιοριστεί, χωρίς όμως να εγκαταλείπεται αυτός ο σχεδιασμός ότι κάποια νησιά είναι δικά μας και ενδεχομένως με κάποια αποβατική ενέργεια, όπως ήταν και αυτή η άσκηση ύψωσης κατάληψης νησιού και ύψωσης μιας σημαίας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται για νησιά της Αλγερίας, πρόκειται για νησιά που είναι στον ελληνικό χώρο, στο Αιγαίο. Αναμένουμε λοιπόν και εκφράζω, αν θέλει, τον προβληματισμό ότι η Τουρκία όλο αυτό που κάνει είναι ένα παιχνίδι για να κερδίσει κάποια πράγματα και από αμερικανικής πλευράς και από ευρωπαϊκής. Νομίζω ότι αυτές τις σκέψεις κάνουμε όλοι. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή, εκφράζεται αυτό που σκεφτόμαστε σχεδόν όλοι, φαντάζομαι. Το οποίο μακάρι να μην είναι πραγματικότητα και μακάρι να υπάρχει μια όντως αληθινή μεταστροφή από πλευρά Άγκυρας, την οποία αν. Μου ζητάτε εμένα προσωπικά να το κρίνω. Θα έλεγα ότι έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτές τις μεταστροφές, χωρίς όμως ουσιαστικό αντίκρισμα. Ωραία. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Ναι. Να προσθέσω κι εγώ τη δική μου φωνή στις εύλογες ανησυχίες ή εύλογες σκέψεις των συνομιλητών των ευρωβουλευτών. Θα έλεγα όμως να σκεφτούμε ότι σε λίγες εβδομάδες κλείνει ένας χρόνος ύφεσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και ένας χρόνος ύφεσης είναι πάρα πολύ σημαντικό διάστημα. Ένα διάστημα μας έχει επιτρέψει να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα, να λειτουργήσουμε πιο αποτελεσματικά στην εθνική ασφάλεια, να κάνουμε πιο ήρεμες σκέψεις για το μέλλον της δικής μας παρουσίας σε αυτό το μέρος του πλανήτη, στην Ανατολική Μεσόγειο, να δέσουμε καλύτερα τις σχέσεις μας με τους συμμάχους και να κάνουμε έναν πιο νυφάλιο προγραμματισμό για τα επόμενα χρόνια. Σαφέστατα, δεν υπάρχει καμία απολύτως εγγύηση ότι ακόμη και αύριο δεν θα καταρρεύσει όλο αυτό το κλίμα ύφεσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Διότι η Τουρκία πρώτον είναι ένας αστάθμητος παράγοντας ιστορικά, ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό βαθύ κράτος στην Τουρκία, το οποίο δεν θα απεμπολίσει καθόλου εύκολα τις επεκτατικές του στρατηγικές, τις οποίες έχει χτίσει τα τελευταία, θα έλεγα, 50 χρόνια. Και το τρίτο είναι ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν είναι ένα πλαίσιο ασφάλειας για να μπορούμε να κάνουμε μακροχρόνιους σχεδιασμούς. Όμως αυτή η περίοδος είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τη χώρα. Εξαιρετικά χρήσιμη. Και νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί με τη διακήρυξη των Αθηνών και το άνοιγμα της βίζας στους Τούρκους πολίτες για τα ελληνικά νησιά τον επόμενο μήνα και άλλες κινήσεις που πρέπει να γίνουν ενδυνάμωσης των σχέσεων της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να βοηθήσουν ώστε να υπάρχει και μια πίεση από την κοινωνία της Τουρκίας ώστε να μην συνεχίσει το τουρκικό κατεστημένο τις τυχοδιοκτικές του στρατηγικές τις οποίες έχει βάλει αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, στο σιρτάρι ή είναι στην άκρη του τραπεζιού. Λοιπόν, άρα πολύ θετικό διάστημα να το αξιοποιήσουμε για τη δική μας ενδυνάμωση και την ενίσχυση των θεσμών της εθνικής ασφάλειας, να προχωρήσουμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις του στρατεύματος. Είδαμε πολλή ικανοποίηση τις αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αναλαμβάνουν άνθρωποι που πλέον έχουν γνώση των τελευταίων εξελίξεων στο πεδίο των μαχών και του πολέμου. Και πλέον να είμαστε πιο δυνατοί για την επόμενη μέρα που θα έρθει αργά ή γρήγορα, ή μακάρι να μην έρθει, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο στα επόμενα χρόνια. Οι δύο πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα πιέζουν πολιτικά και οικονομικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς πρέπει η Ένωση να αντιμετωπίσει αυτή τη διπλή κρίση, κύριε Κεφαλογιάννη? Κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα προς την πολιτική της ολοκλήρωση και την αμυντική της Ένωση. Διότι αυτό ακριβώς που περιγράφεται είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι ένας οργανισμός που κάνει πολλά και σημαντικά πράγματα ή έκανε τα προηγούμενα 80 χρόνια. Για να εξασφαλίσει ειρήνη και ευημερία στους πολίτες της, πρέπει να κάνει άλλα τόσα σημαντικά βήματα στο μέλλον. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να προχωρήσει χωρίς πολιτική ολοκλήρωση και χωρίς αμυντική ένωση. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Βλέπετε ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον διεθνές το οποίο είναι ασταθές. Ποιος περίμενε πριν 2 χρόνια ότι θα είχαμε πόλεμο στην Ουκρανία, με τον τρόπο που έγινε.
και μάλιστα χωρίς προοπτική διεξόδου και επίλυση αυτού του θέματος, παρά μόνο στο πεδίο των μαχών. Ποιος περίμενε πριν 6 μήνες ότι θα είχαμε αυτή την κατάληξη στη Γάζα? Μια μεγάλη αστάθεια στην περιοχή, εμπλέκεται και η Εμένη, υπάρχουν θέματα με το Ιράν, ο Λίβανος είναι μια χώρα δίπλα στην Κύπρο, την άλλη Ελλάδα, την καλή Ελλάδα, όπως λέω εγώ, η οποία είναι σε ανάφλεξη. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα δεν μπορεί η Ευρώπη να τα βλέπει ως απλός παρατηρητής. Πρέπει να είναι πρωταγωνιστής στην περιοχή, βεβαίως και με τις άλλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ, με τις ΗΠΑ, με τη διεθνή κοινότητα, με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Και πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά για τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορούμε να είμαστε διαχειριστές μόνο των πραγμάτων, παρατηρητές των γεγονότων, διότι θα μας ξεπεράσουν αυτά τα γεγονότα. Λοιπόν, με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό και ανησυχία βλέπουμε αυτή την ανάφλεξη η οποία υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή μας. Και για να το κάνουμε και γέφυρα με την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να επιληθούν, όπως πολύ σωστά είπε και ο φίλος μου ο Λουκάς, αλλά και ο Γιάννης, χωρίς επίλυση και του Κυπριακού, και είναι θετικές οι πρωτοβουλίες που παίρνουν από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Ασφαλώς και η Τουρκία πρέπει να κάνει βήματα. Θέλω να βάλω άλλη μια παράμετρο, την παράμετρο των Αμερικάνικων εκλογών και τι θα γίνει μετά τον Νοέμβριο. Βλέπετε ότι παλιά είχαμε συνθήματα στην Ελλάδα για το ΝΑΤΟ. Θυμάστε τα περίφημα συνθήματα ΕΟ και ΝΑΤΟ κτλ. Σήμερα όλοι ομνύουν στο σταθεροποιητικό ρόλο το οποίο μπορεί να διαδραματίσει η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Αλλά φαντάστε μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι στο σκληρό πυρήνα και της δημοκρατίας στην Ευρώπη, με τη νίκη η οποία είχαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίον του ναζισμού και του φασισμού, να τραβηχτεί και να γυρίσει πίσω σε άλλους αιώνες και σε άλλα δόγματα, όπως το δόγμα Μονρόε, ότι λίγη θα είναι η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια της Ευρώπης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά θέματα που η Ευρώπη πρέπει να τα δει οραματιζόμενη το μέλλον, τη σταθερότητα και την ευημερία της και την προοπτική της, το ιστορικό ρόλο το οποίο είχε να διαδραματίσει, για να μπορούμε να είμαστε κι εμείς ευτυχείς ότι διαδραματίζουμε ένα σημαντικό ρόλο, όπως διαδραμάτισαν αυτοί που οραματίστηκαν αυτό το σπουδαίο οργανισμό. Εμείς είμαστε σήμερα στο Στρασβούργο, εδώ μας φιλοξενείτε, εκεί που έγιναν 2 παγκόσμιοι πόλεμοι για την ευρύτερη περιοχή και γι' αυτό για να σηματοδοτήσουμε την ειρήνη και ότι δεν ξεχνάμε, δεν έχουμε μνήμες από το παρελθόν, ερχόμαστε εδώ κάθε μήνα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι πρέπει να τα δει η Ευρώπη και ελπίζω αυτές οι ευρωεκλογές να είναι μια βάση να συζητήσουμε πολιτικά και όχι διασυλλογιστικά για το μέλλον της Ευρώπης. Κύριε Φουρλά. Πώς να διαφωνήσω με τον Μανώλη όταν γίνεται καυγά στη γειτονιά μας και άλλοι κάνουν κουμάντο? Διότι αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Πώς να διαφωνήσω στο ότι αυτή η Ευρώπη που έχουμε σήμερα είναι πολλές φωνές, καθόλου ενιαία αντίδραση σε πάρα πολλά σοβαρά ζητήματα που συμβαίνουν στο παγκόσμιο. Μια Ευρώπη που καλείται να πληρώσει πολλές φορές το λογαριασμό για καταστάσεις που δεν ευθύνεται, χωρίς να μπορεί να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι το τι Ευρώπη θέλουμε στο μέλλον. Αν αυτή η Ευρώπη θα είναι μια Ευρώπη που θα στέκεται στα πόδια της δυναμική, με κοινή εξωτερική πολιτική, με ένα κοινό στρατό που να μπορεί να αντιμετωπίζει απειλές, ή μια Ευρώπη που θα έρεται και θα φέρεται από έξω, χωρίς να μπορεί να αντέξει στις πιέσεις και χωρίς να έχει ενιαία φωνή. Όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει όμως αναδεικνύει και τους πυρήνες, αν θέλεις, σταθερότητες στην περιοχή μας. Που αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχουν πολλοί πυρήνες σταθερότητας και πόλεις σταθερότητας, πέραν από τον Ελληνισμό, από την Ελλάδα, από την Κύπρο που είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο αυτή τη στιγμή και παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα, από την Ελλάδα που είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στέκεται στα πόδια της, έχοντας απέναντι, και το ξαναβάζω στην εξίσωση, σε αυτή την πολύ δύσκολη γεωπολιτική, αν θέλεις, κατάσταση, χώρες που συναλλάσσονται με την Ευρώπη και ξεκίνησαν στηρίζοντας τον Πούτιν, πήγαν στη στήριξη της Χισπολάχ, πήγαν στη στήριξη της Χαμάς και τώρα εσχάτως στηρίζουν και τους Χούτι της Ιεμένης. Και αναφέρομαι φυσικά στην Τουρκία και τον κύριο Ερντογάν. Όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Για το πού πάει η Ευρώπη, είμαστε και σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι τώρα με τις ευρωπαϊκές εκλογές και όλα αυτά τα ζητήματα, η αναποφασιστικότητα, αν θέλετε, το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν κατάφερε να αρθρώσει ενιαίο πολιτικό και ουσιαστικό ρόλο στην όλη περιοχή,
θα έχουν και σοβαρό αντίκτυπο στο αποτέλεσμα των εκλογών. Με δυνάμεις που είναι ευρωσκεπτικιστές, με δυνάμεις που δεν πίστεψαν ποτέ στην Ευρώπη, με λαϊκίστικες δυνάμεις που θα μπορέσουν όλο αυτό να το εκμεταλλευτούν και να μπουν δυναμικά στο νέο ευρωπαϊκό σκηνικό και στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτά όλα θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Προφανώς αυτά που υπόθηκαν είναι πολύ σοβαρά και πολύ σημαντικά. Δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να χτυπήσουμε συναγερμό οι Ευρωπαίοι πολίτες, το Ευρωκοινοβούλιο, απέναντι στις ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες φοβάμαι πολύ ότι είναι απορροφημένες στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι, το οποίο είναι λογικό να υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει κυβέρνηση και κόμμα σε ηγεσία που να μην ενδιαφέρεται να επανεκλεγεί και οι βουλευτές να ενδιαφέρονται να επανεκλεγούν. Αλλά εδώ μιλάμε για μια απειλή υπαρξιακή για την Ευρώπη. Δεν είναι απλά μια κρίση η οποία θα βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε. Φανταστείτε ότι όταν είχαμε την οικονομική κρίση της Ευρωζώνης πριν 10 χρόνια, έγιναν κινήσεις ακόμα και έξω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Θυμίζω ότι το πρώτο δάνειο που βοηθήθηκε η Ελλάδα έγινε έξω από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Έγινε με διακυβερνητική συνεργασία. Λοιπόν, αν ο κύριος Όρμπαν συνεχίζει να εκβιάζει, θα πρέπει να υπάρξει μια συμμαχία των προθήμων της Ευρώπης, να υπερασπιστούμε τις αξίες και την αμυντική μας θωράκιση απέναντι στην Ουκρανία. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να η Ρωσία να έχει τη δυνατότητα να παράγει 2 εκατομμύρια οβίδες το χρόνο, να εισάγει 300.000 οβίδες από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν και εμείς να καθόμαστε να περιμένουμε αν η αντιπολίτευση στην Αμερικανική Γερουσία θα συμφωνήσει με τους δημοκρατικούς για την θωράκιση των συνόρων στο Μεξικό, αν θα δώσουν χρήματα στην Ουκρανία να σώσει τις περιοχές της και τους ανθρώπους της και εν τέλει και ένα μέρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Θα περιμένουμε από την Αμερικανική Γερουσία να μας λύσει τα δικά μας προβλήματα ασφάλειας. Λοιπόν, αυτά πρέπει να υποθούν με πολύ εμφατικό τρόπο. Δυστυχώς υπάρχει μια, θα έλεγα, επί δεκαετίες ήμασταν απορροφημένοι στο ότι οι Αμερικάνοι έχουν τη γεωπολιτική σύγκρουση με την Σοβιετική Ένωση και μετά με τη Ρωσία και εμείς ακολουθούμε τους Αμερικανούς. Ελάτε όμως που τώρα η Αμερική είναι στα πρόθυρα να μας πει λύστε τα δικά σας προβλήματα. Θα είδατε, φαντάζομαι, τα δημοσιεύματα τις τελευταίες εβδομάδες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια συζήτηση με την κυρία Φοντερ Λάιεν πριν 3 χρόνια, 4, της είπε ξεκάθαρα ότι η Αμερική δεν πρόκειται να παρέμβει εάν η Ευρώπη υποστεί επίθεση. Και όλα αυτά, αντί να μας έχουν κινητοποιήσει στο μέγιστο βαθμό, νομίζω ότι περιμένουμε αν θα βρούμε κάποια τρόπο να παρακάμψουμε τον κύριο Όρμπαν κλπ. Επίσης, φυσικασμός για τον κίνδυνο που αποτελεί το Ιράν. Το Ιράν εδώ και χρόνια χτίζει αυτούς το πόλεμο δια αντιπροσώπων στη Μέση Ανατολή, οπλίζει τη Χεσμολάχ, οπλίζει τον Άσαντ, οπλίζει τους Χούθη και εμείς θέλαμε να κάνουμε μια ωραία συμφωνία με το Ιράν, να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις κλπ. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτά τα πράγματα καταραίουν σαν ένας πύργος από τραπουλό χαρτά και πρέπει πλέον να δούμε την κατάσταση με πολύ μεγαλύτερο ρεαλισμό. Ένα σχόλιο θέλετε να κάνετε, κύριε Φουρλά. Ναι, θα έλεγα ότι δεν θα διαφωνήσω στο ότι προσπαθεί η Ευρώπη να αντιδράσει με έναν τρόπο που δεν νομίζω θα βοηθήσει. Μιλάμε, βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό για μεταρρύθμιση της Ευρώπης, και αυτό που προτάσουμε είναι το να μην υπάρχει το δικαίωμα του βέτο, προφανώς για να αντιμετωπιστούν δυνάμεις όπως τον κύριο Όρμπαν. Δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει και αν το γεγονός ότι παίρνουμε το βέτο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λύσει το θέμα και θα έχουμε μια πιο λειτουργική Ευρώπη. Η λειτουργική Ευρώπη για μένα θα υπάρξει μόνο αν υπάρχει η Ευρώπη που είναι σε αρχές και αξίες και αυτά που πρεσβεύει. Και λειτουργεί βάσει αυτών των αρχών και των αξιών. Διότι αν νομίζουμε ότι με το να κάνουμε τους επιτρόπους πιο λίγους, να πάρουμε επιτρόπους από κάποιες χώρες ή να πάρουμε το βέτο, θα κάνουμε πιο λειτουργική Ευρώπη και αυτή η Ευρώπη εξακολουθήσει να λειτουργεί στη βάση των 2 μέτρων και 2 σταθμών, δεν νομίζω να κάνουμε τίποτα περισσότερο από μια τρύπα στο νερό. Να μείνουμε σε εσάς, κύριε Φουρλά, όπου όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, είστε εισηγητής του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Ναι. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυτό? Είμαστε περίπου στα μέσα της υλοποίησης του σχεδιασμού.
ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εκπονήθηκε από την Κομισιόν και ολοκληρώθηκε με έντονη διαβούλευση εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχα τη μεγάλη τιμή να είμαι επικεφαλής εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου αυτής της προσπάθειας. Αυτή η προσπάθεια λέει τι? Ότι το επόμενο διάστημα είμαστε μπροστά σε δύο τεράστιες μεταβάσεις, την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση. Το εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη αλλάζει πλήρως. Δεν θα είναι το ίδιο τα επόμενα δύο χρόνια με όλο αυτό που ζούμε και όλο αυτό που βλέπουμε μπροστά μας με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά που αλλάζουν. Άρα θα πρέπει να βρούμε τρόπο να εκπαιδεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις μεγάλες ανάγκες. Αν δεν εκπαιδεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να πάρουν δεξιότητες, δεν θα έχουν πιθανότητες, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, να μπουν στην αγορά εργασίας με ένα καλύτερο μέλλον μπροστά τους. Είμαστε λοιπόν στα μέσα αυτής της διαδρομής. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας. Ολοκληρώνεται το τέλος δεξιοτήτων μέχρι τον ερχόμενο Μάιο, κλείνει δηλαδή ένας ολόκληρος χρόνος. Και θέλω να πω ότι χαιρετίζω το γεγονός ότι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τουλάχιστον στις χώρες από τις οποίες εμείς προερχόμαστε και εκπροσωπούμε, το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά και αυτό αποβαίνει προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών σε Ελλάδα και Κύπρο και κυρίως των νέων ανθρώπων που θέλουν να έχουν μια καλύτερη προοπτική στην αγορά εργασίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ διόρισε μια καινούργια απεσταλμένη για το Κυπριακό. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προοπτικές για το φλέγον ζήτημα της Κύπρου το 2024, κύριε Φουρλά? Όταν συνομιλείς, έχεις ελπίδες. Επειδή οι συνομιλίες έχουν σταματήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ελπίζουμε ότι η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα θα βρει τρόπους να σπάσει το αδιέξοδο για να ξεκινήσουν συνομιλίες. Αυτός είναι και ο στόχος μας, αυτή είναι και η ελπίδα μας ότι θα λυθεί το Κυπριακό. Έχω όμως μια επιφύλαξη, αν θέλεις, και είμαι λίγο απεσιόδοξος, με βάση το γεγονός ότι από την τουρκική πλευρά δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην στάση και επιμένουν στη λύση δύο κρατών, εκτός παραμέτρων των ΗΠΑ, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαπιστώσει, ελπίζω, και η ίδια απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα. Κύριε Κεφαλογιάννη. Ναι, η τουρκική θέση είναι γνωστή. Είναι έξω από τις αποφάσεις του Οργανισμού των ΗΠΑ, του Συμβουλίου Ασφαλείας, των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο βέβαια η Τουρκία δεν αποδέχεται. Ο κ. Ερντογάν επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Δεν μπορεί να είναι αυτό η βάση για συζήτηση. Είχαν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα την προηγούμενη δεκαετία. Είχαμε φτάσει πολύ κοντά στον Γκραν Μοντανά. Νομίζω ότι είναι θετικές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού των ΗΠΑ και της Απεσταλμένης. Θα δούμε τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας και θα δούμε αν όντως η Τουρκία κερδίζει χρόνο ή θέλει να κερδίσει χρόνο σε αυτή τη φάση για εσωτερικούς λόγους ή για άλλα θέματα τα οποία έχει στην Ανατολή ή περιμένοντας αμερικανικές εκλογές, ή έχει μια πραγματική πρόθεση ο κ. Ερντογάν να επιλύσει προβλήματα τα οποία είναι υπαρκτά και για αυτόν, αλλά και για τους γείτονες όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και οι τουρκικές σχέσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο και μια άλλη διάθεση και στο Κυπριακό από τη νέα πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, του κ. Ερντογκάν δηλαδή, μετά τις εκλογές που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Ας έχουμε ένα θετικό μάτι και περιμένουμε θετικές ενέργειες για να επιβεβαιώσουμε ότι το κλίμα αλλάζει προς τη θετική κατεύθυνση. Ωραία. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Ναι, νομίζω είναι μια θετική εξέλιξη. Η κυπριακή κυβέρνηση επιδίωκε εδώ και μεγάλο διάστημα τον ορισμό του νέου απεσταλμένου. Νομίζω, παρακολουθώ τη συζήτηση που γίνεται στην Κύπρο και τη βρίσκω θετική. Υπάρχει ένας σοβαρός προβληματισμός για το ποια θα είναι η αφετηρία ενδεχόμενων συνομιλιών. Νομίζω ότι έχει ερωημάσει πλέον αρκετά περισσότερο και η κοινή γνώμη και η ηγεσία της Κύπρου για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά μπορούμε να πάμε με μια πιο ενεργητική στάση απέναντι στις συνομιλίες, να δείξουμε ποιο θα είναι ο θετικός αντίκτυπος μιας ενδεχόμενης επίλυσης του κυπριακού ζητήματος για τους πολίτες και του τουρκοκυπριακού μέρους της Κύπρου, αλλά κυρίως και για την ευρύτερη περιοχή. Να καταλάβει και ο διεθνής παράγοντας ότι η ιδεώνηση αυτής της παράνομης κατάστασης είναι εις βάρος της γενικότερης σταθερότητας στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μια καλή συγκυρία. Έχω εμπιστοσύνη στους χειρισμούς του Κύπριου Προέδρου και της ομάδας, αλλά νομίζω και όλοι, μάλλον η μεγάλη πλειοψηφία των κομμάτων στην Κύπρο είναι σε ένα καλό, νομίζω, ίδιο δρόμο απέναντι στο ζήτημα και είναι μια καλή στιγμή να προχωρήσουμε δυναμικά
και να ξαναφέρουμε το ζήτημα στο τραπέζι, το οποίο δυστυχώς έχει φύγει τα τελευταία 6 χρόνια. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πριν κλείσουμε, κύριε Φουρλά? Είναι η ελπίδα όλων μας. Και αν καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ελπίζω να παρέμβει ενεργότερα στην όλη διαδικασία, να δείξει δηλαδή πιο έντονο παρόν η Ευρωπαϊκή Ένωση στην όλη διαδικασία, θα είναι προς όφελος όχι μόνο της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Κύριε Κεφαλογιάννη, εσείς? Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε καταφέρει να κάνουμε προβλήματα της περιοχής ευρωτουρκικά. Δυστυχώς, στην περίπτωση της Κύπρου, όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και η Τουρκία δεν επιθυμεί την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια επίλυση. Γι' αυτό πάντα δείχνει τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, με τον δικό της βέβαια τρόπο, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο, να διεκδικήσει να μπει μέσα σε αυτή την συζήτηση και να δώσει αυτό που οφείλει να δώσει σε ένα κράτος που είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Μανώλη, αν μου επιτρέπεις, και κλείνω με αυτό, δεν είναι παράδοξο ότι αυτός που εμποδίζει την περισσότερη ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία είναι η Τουρκία, η οποία λέει δεν θέλω την Ευρώπη σε αυτή τη διαδικασία, μια Τουρκία η οποία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το ανέχεται χωρίς να τη βάζει στη γωνία. Να λοιπόν ένα ωραίο θέμα για το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε την ερχόμενη περίοδο και ιδιαίτερα μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Έτσι. Ωραία. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας. Κύριε Φουρλά, σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε. Ήταν τιμή και χαρά μας. Να σας βλέπουμε πιο συχνά στην εκπομπή μας. Το κατά δυνατόν, όταν μπορούμε, είμαστε εδώ. Δίπλα σας. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχες. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη εβδομάδα, όπως πάντα, και πάλι μαζί σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση. Vivify.